Σε αυτό το σημείο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ITV, κυρίες και κύριοι, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Κάτσι, ο οποίος είναι υποψήφιος για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κάτσι, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Πώς είστε? Και εγώ, κύριε Ντόκα, που μου δίνετε το βήμα από το φιλόξενο σταθμό. Και έχω να πω ότι έχουμε καιρό να ανταμώσουμε διαφορετικά. Όλο ηλεκτρονικά τα λέμε. Με Skype. Και είναι διαφορετικά. Οι συζητήσεις στο στούντιο σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο όμορφες και γρήγορες, πιο ανθρώπινες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην πολιτική επικαιρότητα. Μετά θα πάμε και στην υποψηφιότητά σας, γιατί την Κυριακή έχετε εσωκομματικές διαδικασίες εκλογής υποψήφιων ευρωβουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Αυτή η διαδικασία εσωκομματικής δημοκρατίας είναι πολύ σημαντική. Δεν έχουμε, το λέω πολλές φορές, το λέω συχνότατα, δεν έχουμε εσωκομματική δημοκρατία στη χώρα μας, σχεδόν σε κανένα κόμμα. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια, να ξεκινήσουμε με τα τέμπη. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, κύριε Κάτσι? Τι λέτε? Θα σας πω, νομίζω ότι όλα κρίνονται εν τέλει στο δικαστικό κομμάτι, εννοώ, από το αν θα επιτρέψει η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, να πάει ο κύριος Καραμαλής στη δικαιοσύνη και να μην κάνει χρήση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Υπάρχουν στοιχεία όμως για να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες? Ναι. Είστε πεισμένος? Είμαι πεπεισμένος, γιατί επί δύο χρόνια πριν το δυστύχημα, πριν το έγκλημα αυτό, υπήρχαν έγγραφες καταγγελίες. Οπότε δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε. Το είχαμε κάνει ερώτηση στη Βουλή. Είχε απαντήσει ο ίδιος και έλεγε: δεν ντρέπεστε για την ασφάλεια στα τρένα, στο σιδηρόδρομο. Το λέγανε οι μηχανοδηγοί. Και να σας πω κάτι: δεν είναι μόνο το ίδιο το έγκλημα, είναι και το δεύτερο έγκλημα πάνω στο έγκλημα, που είναι η συγκάλυψη. Και αυτό είναι το πιο βασικό, κύριε Ντόκα. Αυτό είναι που έχει εξοργήσει στον κόσμο. Δηλαδή το γεγονός, ας πούμε, ότι μεταφέρθηκε τη δεύτερη μέρα όλο το αποδεικτικό υλικό, τα βαγόνια, δυστυχώς το χώμα που θα μπορούσε να μαζευτεί και να συλλεχθεί DNA και το μπάζωμα. Και όχι μόνο αυτό, η επιβεβαίωση ακόμα και πρόσφατα από τον ίδιο, όχι μόνο από τα δημοσιογραφικά συγκροτήματα, από τον ίδιο τον πρώην διευθύνοντα του ΟΣΕ, τον κύριο Τερζάκη, ότι το ηχητικό ήταν αλλοιωμένο. Δηλαδή το ηχητικό που φάνηκε ότι τις πρώτες ώρες του δυστυχήματος, αυτό που φρόντισε η κυρίαρχη επικοινωνιακή μονταζιέρα και η προπαγάνδα του Μαξίμου, ήταν να αποδώσει, ας πούμε, το όλο έγκλημα σε ένα και μοναδικό ανθρώπινο λάθος. Πού να σας πω και κάτι, αυτό δεν τιμάει την ίδια την κυβέρνηση. Δηλαδή, πάντα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος στην κάθε θέση όπου το ανθρώπινο λάθος αποκλείεται. Αλλιώς χάνονται ανθρώπινες ζωές σε αυτή την ισορροπία τρόμου. Βέβαια. Αυτό είναι σαφές. Να σας πω κάτι. Ποινικές ευθύνες όμως εσείς λέτε ότι υπάρχουν στον Κώστα Καραμαλή. Εγώ νομίζω ότι τεκμηρώνται και πρέπει να τις διερευνήσει η δικαιοσύνη. Ο κύριος Καραμαλής όμως, για να το διερευνήσει η δικαιοσύνη, θα πρέπει η Βουλή να αποφασίσει ότι πρέπει να πάει στη δικαιοσύνη. Και πώς πρέπει να γίνει αυτό? Είτε με μια προανακριτική. Που πρέπει να αποφασιστεί από την πλειοψηφία. Που πρέπει να αποφασιστεί σε κάθε περίπτωση από την πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση. Έτσι. Είτε από μια προανακριτική, είτε από αίτηση της δικαιοσύνης, του ανακριτή. Δηλαδή ο φυσικός δικαστής να πέσει πάνω στο όνομα Καραμαλής ή στο όνομα, ξέρω εγώ, Τριαντόπουλος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να περάσει από την πλειοψηφία αυτό. Βεβαίως. Για να γίνει προανακριτική, να πάει στο δικαστικό συμβούλιο και, να σας πω γιατί, και μετά στο ειδικό δικαστήριο. Βεβαίως. Και να σας πω γιατί εμείς δεν καταθέτουμε το αίτημα για προανακριτική. Γιατί θα πει κάποιος, γιατί δεν το καταθέτεται? Και το λέει η κυβέρνηση. Και πρέπει να το απαντήσουμε αυτό, να καταλάβει ο κόσμος απλά και λιανά. Ο κ. Μητσοτάκης μας κάλεσε να πούμε ποιο είναι το κατηγορητήριο. Και το δώσαμε στη δημοσιότητα. Δώσαμε τους 10 λόγους όπου με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν υπάρχει εγκληματική πράξη που δηλώνει δόλο. Λοιπόν, από αμέλεια βέβαια, αλλά που δηλώνει δόλο. Προσέξτε τώρα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε κόμμα καταθέσει πρόταση για προανακριτική και αυτή η πρόταση απορριφθεί από την πλειοψηφία της Βουλής, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία, τότε η εισαγγελία που ερευνά, ο ανακριτής, αν διερευνήσει και πέσει πάνω στις ευθύνες Καραμαλή, ο φυσικός δικαστής τώρα, έτσι, όχι ο βουλευτής δικαστής που κάνει προανακριτική, αν πέσει πάνω σε αυτή την υπόθεση, στο όνομα, δεν θα μπορέσει να ζητήσει τη διαβίβαση της δικογραφίας στην Βουλή. Γιατί? Γιατί δεν θα υπάρχει βάσιμος λόγος. Θα έχει κλείσει υπόθεση από τη Βουλή. Καταλάβατε. Θα υπάρχει δηλαδή αμνίστευση. Γι' αυτό εμείς λέμε να δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία
ότι με βάση το κατηγορητήριο θα δεχτεί, προσέξτε, δεν θα εάν η δικαιοσύνη παραπέμψει την υπόθεση στη Βουλή, θα δεχτεί. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Εάν η δικαιοσύνη δηλαδή αν η δικαιοσύνη, καταρχήν δύο δεδομένα. Αν η δικαιοσύνη το ζητήσει, έτσι, θα δεχτεί και η κυβέρνηση. Ναι, okay. Και αν η ίδια το πολιτικό σύστημα, δηλαδή ένα κόμμα καταθέσει προανακριτική, ότι πάλι η κυβέρνηση θα δεχτεί να πάει στη δικαιοσύνη, ο κύριος Καραμαλής. Εκτιμάται, για να το πούμε πιο απλά, εκτιμάται ότι είναι περισσότερες πιθανότητες να δεχτεί η πλειοψηφία, να δεχτεί η Νέα Δημοκρατία προανακριτική, εάν υπάρχει παραπομπή της υπόθεσης από τη δικαιοσύνη. Να σας κάνετε πω αυτή την εκτίμηση. Ναι, είναι πιο πιθανό, ναι, γιατί πολιτικά θα είναι, όχι εξόφθαλμο, θα είναι να αρνηθεί διαβεβαίωση με υπογραφή της συγκάλυψης. Αν αρνηθεί προανακριτική μετά από παραπομπή της δικαιοσύνης. Αλλά προσέξτε όμως, ποιος είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορεί ενδεχομένως να τη γλιτώσει λόγω παραγραφής ο κύριος Καραμαλής? Αν δεν έχει ασκηθεί δίωξη, να ζητήσει δηλαδή δικογραφία ο φυσικός δικαστής, ο ανακριτής, αν δεν έχει ασκηθεί δίωξη και προλάβει να προκηρύξει εκλογές η κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, ναι, έτσι είναι. Έτσι, ναι, όπως είναι παραγεγραμμένο του Χρήστου Σπύρτζη. Έτσι, όχι. Οι ευθύνες του Σπύρτζη είναι παραγεγραμμένες, όποιες και αν είναι. Βέβαια, ο Σπύρτζη βγήκε και είπε: πάμε να κάνουμε προανακριτική. Αλλά ο Χρήστος ευθύνες δεν έχει, παραγεγραμμένες. Θα το πω και αυτό για να είμαι ξεκάθαρος. Ναι. Καταρχήν, εμείς είμαστε οι πρώτοι που λέμε: ο Χρήστος Σπύρτζη θέλει να πάει στη δικαιοσύνη. Δεν κρυβόμαστε από κάτι. Ναι, ίσα-ίσα. Έχουν παραγραφεί όποιες ευθύνες έχει. Μισό λεπτάκι. Ακριβώς με τον τρόπο που είπατε. Επιτρέψτε μου. Ο Χρήστος Σπύρτζη ελέγχεται για τη σύμβαση 717. Δεν ελέγχεται για το έγκλημα. Σωστά? Ναι, ναι. Για τη σύμβαση 717. Προσέξτε, η σύμβαση 717 είναι ένα κομμάτι που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, ναι, η τραγωδία. Αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η σύμβαση, τι λέμε δηλαδή? Ότι τα τρένα δεν ασφαλεί? Όχι. Τι γίνεται? Υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες. Όπου τρεις. Βεβαίως. Υπήρχαν τρεις. Όχι, μισό λεπτό. Να το πω. Να το πείτε πω. Βέβαια να το πείτε. Υπήρχαν τρεις ασφαλιστικές δικλείδες. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες? Πρώτον, δεν υπήρχε κέντρο τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, η οποία έβλεπε στην ουσία τοπικά μέχρι την Πιερία ποια τρένα κινούνταν στη γραμμή. Αυτό καταστράφηκε, το κέντρο τηλεδιοίκηση, από μια πυρκαγιά τον Ιούλιο του 2019, όταν ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Και έκτοτε δεν το κατασκεύασε, επισκεύασε ποτέ. Και ξέρετε ποιος το έφτιαξε? Ναι. Το έφτιαξε ο κύριος Γεραπετρίτης, μόλις είχε παραιτηθεί ο κύριος Καραμαλής, μετά το έγκλημα. Ναι. Το έφτιαξε σε 1,5 μήνα. Σε 1,5 μήνα το έφτιαξε ο κύριος Γεραπετρίτης. Ναι. Πρώτο. Δεύτερο. Το δευτεροβάθμιο κέντρο ελέγχου που ελέγχει το ανθρώπινο λάθος ενός σταθμάρχη. Ναι. Το δεύτερο. Δηλαδή, το δευτεροβάθμιο που του λέει, τι γίνεται, πού είσαι, εδώ πέρα βλέπουμε δύο τρένα. Δεν υπήρχε στην Καρόλου λοιπόν δευτεροβάθμιο όργανο ελέγχου, επόπτης. Τρίτον, ο ίδιος ο σταθμάρχης με την παράνομη μετάθεση, ας πούμε, και την ανάληψη υπηρεσίας ενός απολύτως ακατάλληλου ανθρώπου, όταν δεν μάλλον είναι στο πιο κεντρικό σταθμό του δικτύου και δεν υπάρχει και δεύτερος άνθρωπος δίπλα του. Ήταν μοναδικός, ενώ μέχρι τότε λειτουργούσε με δύο σταθμάρχες στη Λάρισα. Άρα λοιπόν εδώ πέρα υπήρχαν εγκληματικές ευθύνες παράληψης της διοίκησης. Μετά όμως, που δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώρισε. Όχι επιθετίας μόνο. Επειδή γνώριζε κιόλας. Και γνώριζε γιατί είχαν έγγραφες καταγγελίες και από τους μηχανοδηγούς και από τον ΟΣΕ και από, και από τη Βουλή που είχαμε καταθέσει ερωτήσεις. Άρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε. Μπράβο. Δηλαδή, να το πω και απλά, αν γίνει ένα δυστύχημα αύριο, χτύπα ξύλο στο δρόμο που περνάμε, κύριε Ντόκα. Ναι, και γιατί χτυπήσει. Υπάρχει εδώ, υπήρξε ιστορία, ναι, με τη σύραγγα πάνω. Και χτυπήσει. Αν θέλετε, κάνετε ένα σχόλιο. Δεν έκλεισε βέβαια η σύραγγα. Προληπτικά έκλεισε από το Υπουργείο Υποδομών. Ναι. Από τον κύριο Ταχιά, ο οποίος ήρθε, την είδε. Προληπτικά λέει: κλείνουμε τη σύραγγα. Εδώ, και γιατί έχουμε ενσυναίσθηση. Γιατί μπαίνουμε. Έχει ενσυναίσθηση ο κύριος Ταχιάος. Αυτό λέει ο κύριος Ταχιάος. Ο κύριος Ταχιάος ήταν υπουργός. Γιατί μπαίνουμε στο μυαλό, μπαίνουμε στα παπούτσια των πολιτών που έχουν ανησυχήσει. Έχει προκληθεί ανησυχία από αυτά που είπε ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και δημιουργήθηκε όλο αυτό. Αν θέλετε, κάνετε ένα σχόλιο. Ο κύριος Καχρημάνης πρέπει να απολογηθεί σε εμένα προσωπικά, που τον είχα καταγγείλει από το σταθμό σας τότε, που πανηγύριζε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί κατάφερε με μία νομική σύμβουλο που προσέλαβε από την Αθήνα με διόλου ευκαταφρόνητη αποζημίωση, να ακυρώσει την ρύθμιση απαλλαγής διοδίων των θεσπρωτών από τα διόδια της Στήριας. Και τον ρωτούσα τότε, ο κύριος Καχρημάνης, εν ώψη της ιδιωτικοποίησης και εν ώψη της ανάληψης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν απαλλάσσει και τους υπόλοιπους κατοίκους των Ιωαννίνων, αφού αυτή είναι η κυβέρνηση, αφού αυτή
πηγαίνουν την ιδιωτικοποίηση. Κερδίθηκε μια δίκη εδώ. Μα έτσι, κοιτάξτε. Σε δικαιοσύνη δεν έσχισε λοιπόν ποτέ η απόφαση. Ποια απόφαση. Ποια απόφαση. Αφού ο κύριος Καχρημάνης δεν έκανε την κίνηση προκειμένου να απαλλάξει έξτρα κατοίκους, ήθελε να κόψει το δωρεάν στους θεσπρωτούς για να μην γκρινιάζουν οι γιαννιώτες. Αυτό είχε συμβεί. Και τον ρωτούσα τότε, αφού πας να την ιδιωτικοποιήσεις σαν κυβέρνηση, εσύ την υποστηρίζεις από την Νέα Δημοκρατία, γιατί λοιπόν μας λες ότι δεν μπορείς να δώσεις απαλλαγή δωρεάν στους κατοίκους των Ιωαννίνων? Και εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Καχρημάνης, μέσα σε όλα αυτά, αφού δεν κατάφερε αυτό που είχε τάξει στους τοπικούς παράγοντες και σε αυτούς τους ανθρώπους που τον ψηφίζουν, στους ψηφοφόρους του, και δεν κατάφερε να απαλλάξει από τα διόδια, έρχεται δε και η ιδιωτικοποίηση Εγνατίας που την κάνει η κυβέρνησή του και αυξάνει και τη διέλευση, το κόστος διέλευσης και τα διόδια, με αποτέλεσμα να είναι απολύτως εκτεθειμένος, να είναι ασυνεπής λόγων και έργων απέναντι στους ψηφοφόρους του. Και τι κάνει, το οποίο έχει και δεύτερη ανάγνωση, και τι κάνει, καταγγέλλει εκ των υστέρων μετά την ιδιωτικοποίηση ακαταλληλότητα μια σύραγγα. Εμείς το φέραμε το θέμα στη Βουλή με τον Κώστα τον Μπάρκα, να σας πω δε. Δεύτερον, η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα μπορεί η ανάδοχος εταιρεία, η Τέρνα δηλαδή, εν προκειμένου, να ζητήσει και αναδιαπραγμάτευση του τιμήματος. Θα σου πει, μου δώσετε εμένα κατάλληλο αυτοκινητόδρομο και θα πληρώσω αυτό το τίμημα. Μισό λεπτό. Πάλι στο τραπέζι αναδιαπραγμάτευση. Ο κύριος Ταχιάος λοιπόν, ο οποίος εντάξει, ένα χρόνο είναι υπουργός, αλλά νωρίτερα ήταν ο κύριος Καραγιάννης, ο άλλος υπεύθυνος του εγκλήματος των Τεμπών, που θυμάστε είχε πάει στο κέντρο τηλεδιοίκησης στη Λάρισα και είχε πάει με έμιστους συμβούλους της Νέας Δημοκρατίας και έλεγε ναι, υπάρχει τηλεδιοίκηση. Και έλεγαν ψέματα μπροστά στην κάμερα. Και κάναν και νοήματα, στόπ, εσύ μη μιλάς, έλεγαν στον μηχανοδηγό και στο σταθμάρχη, μη μιλάς και μιλες παραπάνω πράγματα, τέλος. Αυτός είναι ο κύριος Καραγιάννης και αυτόν αντικατέστησε ο κύριος Ταχιάος. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω. Εδώ είναι σαφέστατο ότι η απαξίωση κρίσιμων εθνικά υποδομών, πολλό δε μάλλον η παραχώρηση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η εκχώρηση δηλαδή εθνικού πλούτου, δεν έχει σε τίποτα να εισφέρει στην τοπική κοινωνία. Και όχι στην τοπική κοινωνία, και στη χώρα. Μάλιστα. Η Ήπειρος δεν θα κερδίσει τίποτα, η χώρα δεν θα κερδίσει τίποτα. Στην Ευρώπη δηλαδή, οι διασυνδεδεμένες μεταφορές πάνε στράφη. Δεν θα μπορείς να χαράξεις πολιτική στον τομέα των μεταφορών και των συνδυασμένων μεταφορών με την εκχώρηση της Εγνατίας και του λιμανιού της Ιγουμενίτσας. Ακούω αυτά που λέτε, αξιολογούνται από τον κόσμο. Πάμε στις προκριματικές εκλογές για τις ευρωεκλογές. Είστε υποψήφιος για το ευρωψηφοδέλτιο, κύριε Κάτση. Γιατί είστε υποψήφιος? Έχετε υπάρξει βουλευτής. Τώρα, γιατί μπήκατε σε όλο αυτό, γιατί μπήκατε σε αυτή την περιπέτεια? Πώς το σκεφτήκατε, το σκεπτικό θέλω. Τα ελαττήριά μου, κύριε Ντόκα, και θα μιλήσω εντελώς προσωπικά και ανθρώπινα, θα σας πω. Μου θυμίζουν ακριβώς την περίοδο του 2012. Το 2012 πρωτοκατέβηκα υποψήφιος βουλευτής στον νομό Θεσπρωτείας. Θα θυμάστε, πρέπει να ήσασταν και ο πρώτος που με φιλοξένησε σε τηλεοπτικό σταθμό. Τότε. Είχα κατέβει λοιπόν με τον ΣΥΡΙΖΑ του 4,6%. Δεν διαφαινόταν από πουθενά ότι θα ήταν αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ήθελα να μπω υποψήφιος προκειμένου να μην είμαι παρατηρητής, να μην είμαι κομπάρσος σε μια συνθήκη κοινωνική, μια κοινωνική αναγκαιότητα που μου επέβαλε ότι πρέπει και εγώ να δράσω. Δηλαδή, απάντησα στο ερώτημα, αν όχι τώρα, πότε, αν όχι εγώ, ποιος, αν όχι εμείς, ποιος. Απάντησα τότε σε αυτό το ερώτημα. Και νομίζω τώρα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, απαντάω και στο ίδιο ερώτημα και τώρα. Θεωρώ λοιπόν, αν και δεν κάνω ακριβώς σύγκριση των κοινωνικών και πολιτικών συνθήκων, δεν μπορώ να πω ότι η χώρα βρίσκεται στο ίδιο καθεστώς χρεοκοπίας με το 12 που έβαλα τότε υποψήφιος. Ωστόσο, τα κοινωνικά διέξοδα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, η ακρίβεια που κατατρώει το διαθέσιμο εισόδημα, ο πληθωρισμός, η εσχροκέρδεια συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας. Τι να πάρεις, τράπεζες, δηληστήρια, να πάρεις εταιρείες ενέργειας. Κερδίζουν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων και δεν αποδίδουν τον παραμικρό φόρο. Και αναρωτιέμαι, σε αυτή την κοινωνική συνθήκη που δεν μπορεί ένας νέος άνθρωπος να νοικιάσει ένα σπίτι, τι να κάνεις? Και να σας πω και κάτι, πάλι μπαίνω στη μάχη με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται, όταν είχα εκδηλώσει το ενδιαφέρον, σε συνθήκες ήττας. Σε συνθήκες ήττας μπήκα. Δεν μπήκα σε συνθήκες. Δεδομένα θα είχα μια κάποια ελπίδα επιτυχίας. Τι θέλω να πω, ότι εγώ, κύριε Ντόκα, είμαι συνεπής με βάση το ιστορικό μου παρελθόν, στο πότε αποφασίζω, στο πώς αγωνίζομαι και πώς αντιλαμβάνομαι την κοινωνική συνθήκη, και νομίζω ότι αυτό είναι που είχαν εκτιμήσει τότε και οι συμπολίτες μου το 2012. Γι' αυτό και με εξέλεξαν τρία χρόνια μετά βουλευτή της Πρωτείας. Μάλιστα, και ελπίζετε ξανά να το εκτιμήσουν. Γι' αυτό λοιπόν
νομίζω ότι μπορώ να εισφέρω σε αυτόν τον αγώνα. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να κάτσω απαθής. Θεωρώ ότι όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα που υπάρχει σε επίπεδο κοινωνίας και οικονομίας πρέπει κάπως ο καθένας με το δικό του λιθαράκι να εισφέρει. Ωραία. Μπαίνω λοιπόν για να προσφέρω με την εμπειρία την πολύτιμη που έχω αποκτήσει 9 χρόνια από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με τις επαφές μου που έχω σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο σε στελέχη και κομματικούς ή ας πούμε. Έχω επαφές σε όλη την Ελλάδα με φορείς. Μην ξεχνάτε ότι έχω διατελέσει το ΜΕΑΡΧΗ. Μην ξεχνάτε ότι έχω διατελέσει υπεύθυνο και ψηφιακή βεβαίως και υπεύθυνο για τα περιφερειακά μίντια. Δηλαδή για τις εφημερίδες, τα site και τις εφημερίδες. Άρα έχετε άκρες. Θέλω να πω ότι θεσμικά. Στην τέταρτη εξουσία θα μπορούσε να κάνει έτσι. Στους τηλεοπτικούς περιφερειακούς σταθμούς της επικράτειας, ναι, σίγουρα. Αν επηρεάζουν δε με τον ίδιο τρόπο. Επηρεάζουν εντός εισαγωγικών. Καλοπροαίρετα. Πολλοί κόσμοι βλέπετε. Όπως εσείς την Ήπειρο, έχω καλές ελπίδες. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Λοιπόν, τώρα έχουμε εκλογές, έχετε εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ 14 του μήνα, την ερχόμενη Κυριακή. Ναι. Ψηφίζουν τα μέλη, ψηφίζουν και οι φίλοι. Μπορεί κανείς δηλαδή με 2 ευρώ να έρθει, να εγγραφεί μέλος ή φίλος στη λίστα των φίλων και να ψηφίσει, έτσι. Νομίζω ότι δεν θα έχει αντίτιμο αυτή τη φορά. Γιατί, γιατί δεν έχει περάσει. Είναι ετήσια η συνδρομή. Και μου είπαν αυτό. Νομίζω ότι είναι ετήσια η συνδρομή και δεν έχει περάσει ένα χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα. Γιατί να συμμετάσχουν τώρα τα μέλη, οι φίλοι, οι πολίτες σε αυτή τη διαδικασία, τι θα τους λέγατε. Θα σας πω. Καταρχήν, να σας πω από τη δικιά μου την πλευρά γιατί ζητάω να συμμετάσχουν. Έτσι. Εγώ ζητάω να συμμετάσχουν γιατί αυτός που θα εκλεγεί, εγώ φιλοδοξώ να είμαι στο Ευρωψηφοδέλτιο, θα ήθελα να σας πω την αλήθεια τη μέγιστη δυνατή πολιτική νομιμοποίηση. Ναι, δηλαδή, σωστό είναι, αυτό, είναι διαφορετικό να μπαίνεις στο Ευρωψηφοδέλτιο με μία υποστήριξη 500 ψήφων, είναι διαφορετικό να μπαίνεις στο Ευρωψηφοδέλτιο με 5.000 ψήφους. Το καταλαβαίνετε. Έτσι, βέβαια, ναι. Βέβαια. Ναι. Δεύτερον, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν συμμετάσχουν μαζικά, θα δώσουν ένα σήμα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στρατευμένος και θα δώσει αυτή τη μάχη ενωμένος και με αυτοπεποίθηση των ευρωεκλογών. Και δεύτερον και τρίτον, θεωρώ ότι αν πρέπει να υπηρετήσουμε, εγώ το υπηρετώ. Στο συνέδριο του 2022 που ήταν κομβικό, εγώ υπηρετώ το μετασχηματισμό του κόμματος σε κόμμα των μελών. Αν θέλουμε λοιπόν να είμαστε κόμμα των μελών, δεν γίνεται τα μέλη ας πούμε, να αποφασίζουν μόνο την εκλογή των τοπικών οργάνων. Θα πρέπει να έχουν κρίσιμο ρόλο και λόγο και σε άλλα ζητήματα. Σημαντικό είναι. Ναι, στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων, στην κατάρτιση της Κεντρικής Επιτροπής, στην εκλογή του Προέδρου που γίνεται από τη βάση. Δηλαδή, πρέπει τα μέλη να καταλάβει κάποιος ότι γίνεται μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι μια φορά στο τόσο μιας χρήσης, ας πούμε. Πρέπει ότι τα ανατακτικά χρονικά διαστήματα συνδιαμορφώνει. Θα πρέπει στρατηγική. Και οι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, να εκλεγούν από. Εγώ δεν θα έλεγα όχι. Σε κομματική κάλπη. Εγώ δεν θα έλεγα όχι. Μάλιστα. Ωραία. Δεν θα έλεγα όχι. Βέβαια η ενεργεία οφείλουν να είναι de facto. Γιατί ο πρώτος που θα κρίνει θα είναι οι πολίτες που τους έχουν εκλέξει. Κατανοητό. Αυτό είναι κατανοητό. Σε αυτούς πρωτοαπολογούνται. Όχι στα κομματικά μέλη. Τώρα, είναι 9 οι υποψήφοι εδώ στην Ήπειρο. Είναι κατά περιφέρεια αυτές οι εκλογές. Είναι 9 υποψήφοι. Ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής θα υπάρξει. Ναι. Έτσι. Ναι. Από την Ήπειρο. Ναι. Πάμε λίγο να δούμε τις ευρωεκλογές τώρα. Τρίτο κόμμα είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο κόμμα είστε εσείς. Πρώτο κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δημοσκοπικά όλα αυτά. Άκουσα σήμερα τον Στέφανο Κασελάκη να λέει ότι πάμε για την πρώτη θέση. Βέβαια, εντάξει, εκλογές πας, λες πάμε για την πρώτη θέση. Εντάξει, είναι όχι, υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που πάνε για τη δεύτερη θέση. Ναι, αλλά δεν είναι ρεαλιστικό αυτό. Είναι ρεαλιστικό να λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πάει για την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές. Είμαστε ρεαλιστές, πραγματιστές. Να ξεκινήσω λίγο με έναν αστεϊσμό και θα μου επιτρέψετε. Ναι. Υπάρχουν και πολιτικές δυνάμεις που διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση. Δηλαδή δεν αμφισβητούν την παντοδυναμία και την κυρίαρχη της. Μιλάτε για το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Αυτονόητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πιο ρεαλιστές στο ΠΑΣΟΚ. Όχι, όχι, κύριε Ντόκα. Για πείτε μου. Εγώ δεν έχω ξαναδεί πολιτικό αρχηγό να διακηρύττει ότι θέλει να βγει δεύτερος. Ποτέ. Μα. Να πω ότι δίνει τη μάχη, να πω ότι έχει ένα πολιτικό στόχο. Να το καταλάβω. Αλλά λέει βγάλτε με δεύτερο, λες και οι εκλογές έχουν τελειώσει ως προς τον πρώτο και πάει στο δεύτερο. Εγώ δεν το κατανοώ αυτό. Πολιτικά στην πολιτική ιστορία του τόπου δεν έχει ξαναδεί. Είναι ρεαλιστικό όμως να λέτε εσείς τώρα. Έρχομαι στην ουσία τώρα. Είναι ρεαλιστικό. Θα σας πω, έρχομαι στην ουσία. Να λέτε ότι θα είστε πρώτοι στις ευρωεκλογές. Θεωρώ, ακούστε. Κάποιοι είναι, αλλά. Θεωρώ ότι ο Χαρίλαος Φλωράκης το λέγε. Ότι η κάλπη είναι εγκαστρωμένη. Ναι. Η κάλπη είναι εγκαστρωμένη. Σωστά το λέγε. Δεύτερον, μετά τον Χαρίλαο Φλωράκη και ο Ιώσης Μητσοτάκης, ο σημερινός πρωθυπουργός, είχε πει κάτι ωραίο το 2023 στις δεύτερες εκλογές. Οι κάλπες είναι άδειες. Άδειες δεν είναι οι κάλπες.
Έτσι. Ναι. Άρα όσο περισσότερο ψωδέλτια παίζουν μέσα από κάποιο κόμμα, αυτό είναι ότι θα βγει πρώτο. Αλλά να μπω στην ουσία, δεν θέλω να κάνω. Ρεαλιστικά. Ναι, δεν θέλω να κάνω σοφιστίες. Λοιπόν, θεωρώ ότι το πολιτικό στοίχημα που πρέπει να έχει αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι να ισορροπήσει ξανά το πολιτικό σύστημα. Να βρει συνθήκη ισορροπίας. Γιατί μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων εθνικών εκλογών, δεν γίνεται η αξιωματική αντιπολίτευση να είναι στη μισή πολιτική δύναμη και λιγότερο από όσο έχει πάρει το κόμμα που είναι η κυβέρνηση. Δεν γίνεται να είναι πολύ διασπασμένος ο χώρος κεντροαριστεράς και να μην υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση με πυγμή, με κύρος, με ένα ποσοστό το οποίο να είναι ικανό να εξασφαλίζει τη λειτουργία της ίδιας δημοκρατίας. Εγώ λέω λοιπόν ότι το πρώτο στοίχημα είναι να ξαναισορροπήσει το πολιτικό σύστημα. Δεύτερον και πιο βασικό, πρέπει να υπάρξει ρογμή. Πρέπει να υπάρξει ρογμή στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή να υπάρξει προσδοκία ανατροπής. Ψαλίδισμα της Νέας Δημοκρατίας, λέτε εσείς. Πρέπει να υπάρξει ρογμή. Η ρογμή που θα μικρό υπάρξει. Μικρό ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία, λέτε εσείς. Εγώ δύο πράγματα λέω. Ναι. Λέω μικρό ποσοστό, φθορά λοιπόν διαφαινόμενη να επιβεβαιωθεί. Μέχρι σημείο όμως, έτσι, να επιβεβαιωθεί λοιπόν η μεγάλη φθορά και η ραγδαία φθορά. Γιατί δεν ξέρω που θα κάθε μέρα όλο και κάτι βγαίνει. Μέχρι χτες δεν πρόλαβα να χωνέψω για παράδειγμα και τη συγκάλυψη των Τεμπών και το ζήτημα ας πούμε των υποκλοπών που βγήκε ξανά στην επικαιρότητα και βλέπω ξανά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ερευνά 2,5 δις κατασπατάλης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία κάθε μέρα παράγει τόσα σκάνδαλα από περισσότερα από όσα μπορεί να καταναλώσει η ελληνική κοινωνία, βλέπω στο τέλος μέχρι τις Ευρωκάλπες να έχει τεράστια πολιτική φθορά. Από το 41% θα δημιουργηθεί πολιτικό γεγονός. Εγώ λέω ότι πρέπει οι Έλληνες πολίτες έχουν μια ευκαιρία ένα χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές. Ποια είναι αυτή η ευκαιρία? Αυτή η ευκαιρία είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί ρογμή στο άλοθη που έχει προσφέρει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του, του 41%. Ότι μη μιλάτε, πήρα 41. Μην αντιδράτε. Και στο άλοθη και δεύτερον, και στην αλαζονία. Στον τρόπο δηλαδή εξουσίας, στον τρόπο άρθρωσης πολιτικού λόγου. Αυτή η ρογμή πρέπει να γίνει. Πρέπει λοιπόν όλοι οι Έλληνες πολίτες να σκάψουμε σε αυτό το τούνελ, να δημιουργηθεί μια χαραμάδα, να μπει ένα φως στην άκρη του τούνελ και να ξέρετε μετά ότι το πολιτικό μήνυμα μετά την κάλπη θα είναι τόσο έντονο που οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και ο πολιτικός χρόνος είναι και πυκνός και δεν είναι γραμμικός. Θα έχουν την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στις ευρωεκλογές. Ναι. Τώρα έχουμε μπροστά μας τις προκαταρκτικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό θα κλείσουμε. Εσείς τώρα εδώ είστε πρώην βουλευτής, όπως είπατε και εσείς πριν, δύο φορές. Έχετε τον φόβο πιθανότατα του φαβορεί αυτών των εκλογών. Δηλαδή, μπορεί να συναντήσετε κάποιους που λένε, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, που μπορεί να πούνε, εντάξει, ο Κάτσης είναι πρώην βουλευτής, έχει τον κόσμο του, δεν έχει ανάγκη του Σταυρού. Είναι ένας ο Σταυρός, έτσι, στην περιφέρεια της Ήπειρου. Ένας εκλέγεται. Και έχετε αυτό το φόβο, το σκέφτεστε αυτό. Να πείτε δύο λόγια για αυτό στον κόσμο που μας ακούει. Τώρα πείτε ότι οι κάλπες είναι άδειες και είναι εγκαστρωμένες και τώρα ταιριάζουν αυτά. Έτσι. Θα σας πω ότι φόβο δεν έχω. Απολαμβάνω μία διαδικασία που μου δίνει ξανά τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή με συντρόφους και φίλους από όλη την Ήπειρο. Να σας πω την αλήθεια. Ωραίο είναι αυτό. Φόβο θα έχει κάποιος ο οποίος έχει κάτι να χάσει. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 9 χρόνια διατελέσει βουλευτής. Έχω συγκεκριμένα διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής που αφορούν και την Ήπειρο και τη Θεσπρωτεία, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, γιατί διαμόρφωνα την στρατηγική και την πολιτική του κόμματος και για την ψηφιακή πολιτική και για τα περιφερειακά μέσα. Και το μόνο που με νοιάζει τώρα, κύριε Ντόκα, να σας πω την αλήθεια, είναι να μπορέσει η Ήπειρος στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ να εκλέξει ευρωβουλευτή. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι δηλαδή, λέτε στους πολίτες να ψηφίσουν και με αυτό το κριτήριο. Ποιος μπορεί να εκλεγεί. Εννοείται. Ποιος μπορεί να εκλεγεί στην Ευρωβουλία. Εννοείται. Δεν ψηφίζει μόνο για μέχρι την Κυριακή. Αυτό να ψηφίζουμε τον υποψήφιο ή την υποψήφια που προσδοκά που θα έχει και έχει, έχει δυνατότητες να δώσει τη μάχη και να εισφέρει. Ωραία. Να πάει ψηλά. Και θέλω να πω το εξής. Εγώ, κύριε Ντόκα, θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε στο επίκεντρο και τα ζητήματα της Ήπειρου. Δηλαδή, η Ήπειρος τώρα αναπτυξιακά να είναι στην απομόνωση, να πουλιέται το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, κομβική υποδομή. Μην τα ξαναπούμε όλα αυτά πάλι. Όχι, θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τις ευρωεκλογές να τα πούμε. Πείτε για τη δική σας υποψηφιότητα και γι' αυτό φόβο τον είπα. Εντάξει, το σύνδρομο να το πω, το φαβορί. Ναι. Εγώ λοιπόν καλώ τον κόσμο στην κάλπη, τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να δώσουν ένα μήνυμα και εσωτερικά, αλλά και ως Ήπειρώτες. Και ως Ήπειρώτες, ότι ο υποψήφιος που θα έχουμε από το ψηφοδέλτιο στην Ήπειρο
που θα εκλεγεί και θα μπει μέσα στο σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται με φόρα προκειμένου να διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ηπείρου στην Ευρωβουλή. Εγώ με αυτή την λογική ζητώ την ψήφο των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, να πω ότι είναι μια πρωτοπόρα διαδικασία, δεν έχει ξαναγίνει πανευρωπαϊκά και πανελλαδικά. Ελοχεύει εννοείται κινδύνους, βεβαίως, είναι μια εντελώς ανοιχτή διαδικασία. Δηλαδή κινδύνους τι, αδιάβλητου, διαβλητού. Όχι τέτοιου είδους. Του στυλ, ας πούμε, να μπορεί, εφόσον μπορεί ο καθένας να κάνει μια αίτηση και να μπει στην βάσανο, ας πούμε, της εσωτερικής διαδικασίας, θα μπορούσε να σου προκύψει το οποιοδήποτε θέμα. Γιατί, εντάξει, εδώ στην Ήπειρο γνωριζόμαστε, είναι η αλήθεια. Ωραία, αλλά θα μπορούσε σε μια μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια να μην γνωρίζει κάποιον που ενδιαφέρθηκε, έτσι. Κακά τα ψέματα. Να έχει ένα ποινικό παρελθόν, για να έχει ένα ποινικό παρελθόν. Μπορεί να έχει χρέη, μπορεί να. Δεν ξέρω. Δηλαδή να σε εκθέσει πολιτικά, να το πω έτσι. Να σε εκθέσει πολιτικά. Δεν είναι αυτή η πρόθεση. Δεν υπάρχει αυτό όμως. Αυτό που ξέρουμε είναι. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να διασφαλίσουμε ότι όλο αυτό το έχουμε υπό έλεγχο. Για να ψηφίσει κανείς τον Μάριο Κάτσι. Κλείνουμε. Θέλω να εισφέρω. Θέλω να εκμεταλλευτώ την δυνατότητα που είχα όλα αυτά τα χρόνια να εκφράσω και να αναδείξω τις δυνατότητες, τις αστήρευτες δυνατότητες και τις δυνάμεις των ανθρώπων της Ηπείρου και της ίδιας της περιοχής μας. Και δεύτερον, θέλω να διαχειριστώ και να εκφράσω πολύ κρίσιμα ζητήματα που ανοίγουν την επόμενη μέρα στην Ευρωβουλή και αφορούν τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των ελευθεριών. Τεράστια. Για μένα προσωπικά. Ναι. Το θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο, κύριε Ντόκα. Έχει δηλαδή, πει. Το αν κάποιος θα μπορεί να προσλαμβάνει έναν άνθρωπο της νέας γενιάς με έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, μια εταιρεία που θα υποβάλει ο γιος μου αύριο μεθαύριο, θα πάει όταν μεγαλώσει να υποβάλει ένα βιογραφικό και θα πει σε μια εταιρεία προσέλαβέ με, θέλω να με προσλάβεις. Και θα πει η εταιρεία, το περνάω από έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης και βλέπω, α, έχεις πατέρα αυτόν, έκανες παρέα με αυτούς, συχνάζεις εκεί, ψωνίζεις αυτά. Το προφίλ σου είναι αυτό, απορρίπτεσαι. Καταλάβατε. Μάλιστα, υπάρχουν πολύ δύσκολοι πράγματα. Είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση. Και επειδή η ίδια η τεχνολογία, η ίδια τεχνολογία δεν είναι ούτε θετική ούτε αρνητική, απλά καθορίζεται από τη χρήση που θα τη κάνει. Εσύ λοιπόν πρέπει να διαμορφώσει ω πολιτική δύναμη, σύγχρονη πολιτική δύναμη, του όρου εκείνου, ούτω ώστε η τεχνολογία να διαχύσει όλα τα πλεονεκτήματα στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτσι. Και καλή επιτυχία να σα πω. Να είστε καλά, κύριε Ντόκα.